Παιδιά, καλησπέρα. Ιδιαίτερο βίντεο, διότι σήμερα θα σας πω ότι το αυτοκίνητο το αποχωρίζομαι, το πουλάω δηλαδή. Εντάξει, δεν μπορώ να πω με πολύ βαριά καρδιά, γιατί είμαι ευγνώμων το ότι το έχω, το είχα, το έχω απολαύσει, έχω κάνει πολλά πράγματα, μου έχει αλλάξει ζωή. Έχω κάνει νέες γνωριμίες, νέες εμπειρίες, αναμνήσεις, οποίες τις έχουμε ζήσει μαζί, τις έχουμε καταγράψει, θα τις θυμόμαστε και θα τις βλέπω και εσείς και εγώ για πολύ καιρό ακόμα. Και ο λόγος ουσιαστικά που πήρα αυτή την απόφαση είναι διότι έχω κάνει πολλά πράγματα στο αυτοκίνητο, μου έχει δώσει και αυτό πολλά πράγματα, αλλά πλέον νιώθω ότι έχει σταματήσει να υπάρχει αυτή η σχέση. Σου δίνω κάποιες νέα συναισθήματα, νέες εμπειρίες. Ναι, δεν το έχω τερματίσει, δεν έχω πάει στην πίστα, δεν έχω κάνει πράγματα. Okay. Αλλά ουσιαστικά τι έγινε με αυτό το κομμάτι. Στην αρχή όταν το πήρα, εντάξει, δεν το πολυλυπόμουν, ήξερα ότι έχω κάποια πράγματα να φτιάξω, να επισκευάσω. Αλλά ουσιαστικά, εντάξει, με το που το παίρνεις, έχεις άλλη δίψα. Το ευχαριστήθηκα αρκετά. Είχε γεμίσει και όλους τους προφυλακτήρες μπροστά με πετραδάκια. Τέλος πάντων, αρχίζω και το φτιάχνω. Με detailing, εξωτερικά, μέσα, μηχανικά, όλα στην μπαίνω στο αυτοκίνητο. Τα πάντα. Και έρχεται η στιγμή που έχεις ένα κλασικό Ε46M3 το 2002. Το έχεις φτιάξει, είναι σένιο, είναι στην μπαίνα. Και φοβάσαι πλέον να το ευχαριστηθείς. Δηλαδή δεν μου δίνει πλέον ευχαρίστηση το να τρέξω, να πάω κάπου, γιατί φοβάμαι ότι δεν θέλω να το χαλάσω. Το έχω φτιάξει, έχω δώσει χρήματα, έχω δώσει χρόνο, έχω κάνει υπομονή, το έχω κάνει όπως το θέλω. Και πλέον, ναι, είναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο με επιδόσεις. Είναι ωραίο να το βλέπεις, αλλά δεν είναι ωραίο να το έχεις σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο, πώς να σου το πω τώρα, μπορεί να σου φανεί υπερβολικό, αλλά έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι αυτοκίνητο που πρέπει να έχεις άλλο ένα π.χ. ή δύο αυτοκίνητα τα οποία σου προσφέρουν άλλες χαρές. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτό το αμάξι δεν μπορώ ούτε να πάω να το ξεσκίσω, που θα μπορούσα, ας πούμε, με ένα 36R, πες, που θα είχα δώσει 3-4 χιλιάρια για να το φτιάχνω απλά για αυτό το λόγο. Ούτε μπορώ να πάω μέσα στην πόλη, γιατί δεν είναι σκληρό, δεν είναι οικονομικό. Οικονομικό, εντάξει. Οπότε, δεν το ευχαριστιέμαι. Δεν το ευχαριστιέμαι. Θα πάω. Πού να πάω, μια Κυριακή, θα πάω βόλτα, ένα βράδυ. Βράδια βόλτες θα έχω κάνει 1 δισεκατομμύριο φορές, πλέον δεν μου αποδίδουν κάτι. Ναι, θα πας σε ένα ταξίδι, αλλά πότε θα πας σε ένα ταξίδι. Εγώ θέλω σε ταξίδι μου να πηγαίνω να έχω ένα τετράπορτο, γρήγορο, να είμαι άνετος. Αν έχει λακκούβες, πάλι να είμαι άνετος. Και να μπορώ να τα κάνω όλα. Οπότε ουσιαστικά αλλάζει λίγο η φάση μου και θα ήθελα να αλλάξω λίγο, όχι, δεν θα αλλάξω ρεπερτόριο. Μεγαλώνοντας πλέον, οι ανάγκες μου με αυτό το αυτοκίνητο έχουν εξαλειφθεί, ας το πούμε έτσι. Οπότε πλέον έχω βρει το πλάνο μου, τι ακριβώς θέλω να κάνω μετά την πώληση του αυτοκίνητου, εφόσον πουληθεί, έτσι. Είναι και αυτό το κομμάτι, ακόμα δεν έχει πουληθεί. Και θα το δείτε στη συνέχεια τι θα γίνει. Ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα σας πω ακόμα τι είναι. Πολλοί μου έχετε γράψει Mi 2, Mi 3, Ε92, δεν είναι τίποτα από αυτά, δεν είναι κάτι, και θα δείτε ακριβώς τι θα γίνει, θα είναι κάτι λίγο πρωτοποριακό, δεν είναι συνηθισμένο και πιστεύω ότι είναι αυτό που θα με ευχαριστήσει περισσότερο. Αυτά, σας ευχαριστώ γενικότερα για όλο το ταξίδι αυτό που βρίσκεστε μαζί μας και η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και εξελικτική, οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Εντάξει, τα review όπως υπήρχαν έτσι και θα υπάρχουν, απλά πλέον το project θα ανήκει σε άλλη καρότσα, μπορεί και σε δύο, δεν σας λέω πολλά, αλλά σας λέω ότι θα είναι ενδιαφέρον, οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Θα δείξουμε τώρα ένα βιντεάκι έτσι last drives, ας πούμε, και η συνέχεια, όπως την ξέρετε, θα συνεχίσουμε με τα βίντεο. Οπότε σας ευχαριστώ, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ τα γράφει όλα, πλέον το αυτοκίνητο είναι δικό μου, proud owner.
είμαι Franklin. Τούτνε τα πόρη να μπει βατμανί. Σαν πασιμπέια, σαν μια αγρανή. Τούτνε του μέστα, παρσιβεμ δράνιεμ. Λουμπάια ζέλκ, νιμποβάια σπαντάνα. Στείτε μπες μανέτε, τσέμ ραμπότατ να τραμπλαχ. Νέκι σακάλ, я же чувствую запах. Дорогу молодым, чтобы встать, надо падать. Дайте дорогу молодым, зайте, мне не хватает сил. Тратил все время на плохих, остался один, и я временно псих. Дайте дорогу молодым, зайте, мне не хватает сил. Тратил все время на плохих, остался один, и я временно псих. Временно псих, мама, я псих. Yeah.